Στα 12 ωστόσο λεπτά, μετά τις 9, θα πάμε και σε πολιτικές κουβέντες. Πολιτικές κουβέντες αυτή την φορά τηλεφωνικά και από τα Χανιά. Θα καλωσορίσω, θα καλημερίσω στη συχνότητα του 984 τον κύριο Αλέκο Μαρινάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα στα Χανιά, και την κυρία Αθηνά Γιαννουλάκη, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με το Μέρα 25, επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Κυρία Γιαννουλάκη, κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας στο κρατέ σας. Με την ευχή να είσαστε καλά. Να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω τι γίνεται εκεί πέρα με τον καιρό. Εμείς θολούρα έχουμε, φαίνεται ότι κάπου βρέχει, αλλά χωρίς να είναι έτσι στο οπτικό μας πεδίο αυτή η βροχή. Εσείς αντιμετωπίζετε θέματα σήμερα? Θολούρα κι εμείς. Έτσι, Αλέκο. Και ψηλόβροχο. Και ψηλόβροχο. Ναι, και θολούρα και πολιτικά, θολούρα και στον καιρό. Μάλιστα. Μας βάζει η κύριε Μαρινάκη, η κυρία Γιαννουλάκη, αμέσως στο πολιτικό το κλίμα. Δεν μας αφήνει να πούμε τίποτα περισσότερο. Γιατί, κυρία Γιαννουλάκη, θολούρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την κυρία Μαρινάκη. Γιατί θολούρα πολιτική, γιατί το λέτε έτσι? Γιατί βλέπουμε να πηγαίνουμε στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου με δύο κοκόρους που αντιμάχονται, δηλαδή τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος θα κυβερνήσει, μέσα από προγράμματα τα οποία είναι ξεκάθαρα ενάντια στον κόσμο της εργασίας και στην ευημερία της κοινωνίας, θα πούμε εμείς. Και που όταν πάμε στα επίμαχα σημεία, είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρα υπέρ των λίγων και υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, ενώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θολό πρόγραμμα, επίσης χωρίς να βοηθάει την κοινωνία στα επίδικά της. Mm. Και θα ήθελα να πω επιγραμματικά ότι τα επίδικα δεν είναι άλλα από την ακρίβεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος, από το χρηματιστήριο ενέργειας, το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του, από την προστασία της πρώτης κατοικίας στους ιδιώτες νοικοκυρέους, αλλά και στα μικρομάγαζα, στους μικροεπιχειρηματίες. Επίσης, θολούρα όσο αφορά ποια είναι η εθνική μας κυριαρχία, τι κάνουμε με τον υπερτουρισμό στην Κρήτη, τι κάνουμε με αυτή την ανάπτυξη που ίσως μας οδηγήσει σε μια υπανάπτυξη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Τι κάνουμε με την πράσινη ενέργεια, την πραγματική πράσινη ενέργεια και τις εξορίξεις? Τι κάνουμε πραγματικά με την εξωτερική μας πολιτική και με τις βάσεις των Αμερικάνων, που είμαστε υπόδουλοι και πια ο τόπος μας έχει καταστεί επικίνδυνος? Όλα αυτά λοιπόν, για όλα αυτά δεν παίρνουμε κάποιο ξεκάθαρο μήνυμα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, και απ' την άλλη ξεκάθαρα είμαστε απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ, για να μην το ξεχνάμε, που από το 10 μέχρι σήμερα είναι το αριστερό και το δεξί δεκανίκι και ψηφίζει τα μνημόνια και τους νόμους που έχουν φέρει την κοινωνία μας και τους πολίτες να έχουν θηλιά στο λαιμό. Κύριε Μαρινάκη, εσείς από τη δική σας την πλευρά, τι λέτε, θολούρα πολιτική, ας το ξεκινήσω έτσι όπως το οριοθετεί η κυρία Γιαννουλάκη, ή είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα? Για τη γνώμη μας είναι ξεκάθαρα. Τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα είναι από χέρια αντιλαϊκά. Είτε σε μονοκομματικές κυβερνήσεις, είτε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Ουσιαστικά μας έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που είναι πραγματικά αφόρητη για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά τον εργαζόμενο συνταξίουχων πάει 15 μήνες και δεν φτάνει να παραπέρα ο μισθός στη σύνταξη, με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει, με την ενεργειακή φτώχεια. Ο αγρότης δεν μπορεί να καλύψει το κόστος παραγωγής, καταλείπει το χωράφι του. Ο μικροεπαγγελματίας κλείνει το μαγαζί για πραγματικά τα φορολογικά βάρη. Ο ανταγωνισμός με τα προνόμια που έχουν μεγάλη ασφιχτιά και κλείνουν υπερχρεωμένοι. Μάλιστα, μεγάλο κομμάτι από αυτούς είναι κοκκινισμένα τα δάνειά τους. Την ίδια στιγμή που τεράστια κέρδη διοχετεύονται στις συγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, λέμε για τετραπλασιασμό των κερδών τους το 2022 σχέση με το 2021, μια τεράστια κέρδη. Ουσιαστικά αυτά βγαίνουν από την τσέπη του ελληνικού λαού,
την υπερφορολόγηση με την ασφιχτική πίεση, με τα χαμηλά μεροκάματα που είναι αντίθετα με τα κέρδια. Γιατί όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα βάζουν το κέρδο στο βωμό του κέρδου. Όλα αυτά που μας κυβέρνησαν βάζουν το βωμό και ψέλνουν πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ διγερδοφορία. Τα κέρδη όμως δεν πάνε μαζί πραγματικά με καλύτερους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες τις σημερινές. Πραγματικά ο κατώτερος μισθός που παραγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον αύξησε είναι κάτω από το 2012. Ή αυτά που υπόσχονται δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς. Είναι από χέρι δηλαδή αντιλαϊκά και δυστυχώς και τα κόμματα που από ό,τι φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα θα έχει αντιλαϊκό πρόσημο. Εμείς λέμε ότι ένα ισχυρό κουκουέ θα είναι πραγματικά αντίβαρο σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική που θα βάλω την επόμενη μέρα. Θα βάλω με εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα και το λαό όμως μπροστά. Γιατί το κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι μόνο ο λαός μπροστά στο λαό. Θα οργανωθεί ο λαός μέσα στους αγροτικούς συλλόγους, στα εργατικά σωματεία, στους συλλόγους των ΕΒΕ, συλλόγους γυναικών, νεολαίας, να υπάρξει αντίσταση. Έχουμε τα θετικά παραδείγματα μετά το έγκλημα στο ΤΕΜΠΗ που εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια κόσμος υπολογίζουν, λένε οι ίδιοι, ότι βγήκε στον δρόμο. Τα εκατομμύρια που βγήκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Ισπανία, στη Πορτογαλία, είτε είχαμε κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες όπως λέγονται, είτε σοσιαλδημοκρατικές, ανάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Πάντως και οι δυο σας προέρχεστε από πολιτικούς φορείς που παρά το γεγονός ότι ασκείται με μεγάλη κριτική στα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει την ίδια ώρα εσείς από τη δική σας την πλευρά αν θέλετε να το ανοίξουμε έτσι και να το πάμε έτσι κυρία Γιαννουλάκη δεν έχω κανένα λόγο να πω όχι από τη στιγμή που εσείς το θέλετε αλλά μόνο να το ολοκληρώσω την ίδια στιγμή που εσείς λέτε ότι δεν πάτε σε συνεργασίες, απλά και μόνο κατηγορείτε. Και από την άλλη, όπως λέει ο κόσμος και, και επίσης συνυποψήφιοι σας από τα άλλα κόμματα, είσαστε κατά των συνεργασιών. Αλλά την ίδια ώρα για εσάς, κυρία Γιαννουλάκη, υπάρχει και εκείνο το οποίο αναφέρεται πάρα πολύ συχνά, ότι δεν κάνει να ξεχνάμε μέσα σε μνημονιακή κυβέρνηση ποια ήταν η θέση του κυρίου Βαρουφάκη και βέβαια πώς από εδώ και κάτω μπορούν οι προτάσεις του Μέρα 25 να προχωρήσουν για να είναι βιώσιμο και με αξιοπρέπεια βιώσιμο όλο αυτό το οποίο προτείνεται για τον καθένα από εμάς. Τι τους απαντάτε? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διόρθωση που για μας είναι κομβική. Ποτέ δεν συμμετείχε κανείς από εμάς σε μνημονιακή κυβέρνηση. Δεν ήταν ποτέ υπουργός δεν του συμμετείχε. Ποτέ, θα σας απαντήσω. Ποτέ δεν συμμετείχε ο Γιάννης Βαρουφάκης σε μνημονιακή κυβέρνηση. Συμμετείχε στην πρώτη κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 όταν είχε γίνει το δημοψήφισμα και το 62% του ελληνικού λαού είχε δώσει σαφή εντολή στον Πρωθυπουργό Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί με τους δανειστές, με την Τρόικα, όχι να υπογράψει μνημόνια. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση του Τσίπρα έκανε τη στροφή για να υπογράψει το μνημόνιο και παρέκλεινε των προτάσεων του Βαρουφάκη, ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από υπουργός και δεν συμμετείχε. Λοιπόν, τον χαρακτηρισμό θα παρακαλούσα ότι συμμετείχαμε σε μνημονιακή κυβέρνηση δεν μπορούμε να τον αποδεχτούμε γιατί τα γεγονότα δεν μπορούν να τον επιβεβαιώσουν. Τώρα στο δεύτερο σκέλος για να συνθέτουμε τι κάνουμε. Εμείς είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Εμείς λέμε ότι είμαστε μέρος της αριστεράς του 21ου αιώνα που με ρεαλιστικό πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχει στο να δούμε άσπρη μέρα ο κόσμος της εργασίας, η ελληνική κοινωνία στο σήμερα. Και αυτό είναι κάτι που μας διαφοροποιεί από το κουκουέ. Ο λαός θα σώσει το λαό, αλλά πρέπει και αυτοί που μπαίνουν στη Βουλή να έχουν προτάσεις και να ψηφίζονται πράγματα για την ανακούφιση του λαού. Εμείς λοιπόν για να καταλήγω, είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και την τιμούμε. Και λέμε ότι η απλή αναλογική βεβαίως πρέπει να φέρει κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά κυβερνήσεις συνεργασίας μέσα σε ένα σχέδιο, μέσα σε συμφωνίες. Αυτή η συμφωνία με την οποία εμείς έχουμε απευθυνθεί με 7 βασικά σημεία
που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, το ΦΠΑ, την ακρίβεια, τους φόρους, τη στέγη για όλους, τις εξορίξεις, την πράσινη ενέργεια, την δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας του κράτους και της δημόσιας περιουσίας, την ανεξάρτητη εξωτερική και αδέσμευτη πολιτική, αυτούς τους 7 τομείς εδώ και 2,5 χρόνια τους έχουμε απευθύνει στο δημόσιο διάλογο σε όλα τα αριστερά κόμματα. Και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Ουδείς το ΚΚΕ αρνήθηκε, κρατάει την καθαρότητά του και για να ξεκαθαρίσω, εμείς το ΚΚΕ το σεβόμαστε. Το σεβόμαστε ως το μοναδικό αντισυστημικό κόμμα στη Βουλή μαζί με εμάς. Και βέβαια σεβόμαστε και την ιστορία του. Δυστυχώς αυτοί μας δαιμονοποιούν, δεν θα σταθώ όμως αυτό. Θέλω να καταλήξω ότι εμείς κάναμε με πρόταση για να συμμετέχουμε, για να οργανώσουμε μέσα σε αυτή τη δυστοπία που ζει η ελληνική κοινωνία, μια συμμαχική κυβέρνηση, πλειοψηφική, όπου θα δώσουμε λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που προανέφερα. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε «Δεν ασχολούμαι μαζί σας, μετά τις εκλογές και αφού μπείτε στη Βουλή θα σας κάνουμε πρόταση πιθανό να μας υποστηρίξετε». Εμείς λέμε ότι τις υπουργικές καρέκλες και τα υπουργικά αυτοκίνητα τα αφήσαμε το 2015, έχουμε σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας που δεινοπαθεί και δεν μπορούμε να γίνουμε συμμέτοχοι σε μια σοσιαλδημοκρατία που τα έχει μαγειρέψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Βορρά, με το Σόλτς, με το Στουρνάρα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μες. Άρα λέμε ναι στις συμφωνίες, αλλά ναι στις προγραμματικές συμφωνίες. Και τώρα αν επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, βλέπουμε ξαφνικά να ασχολούνται όλοι με το Μέρα 25, εννοώ τα δύο κόμματα που έχουν την πλειοψηφία για να μας κυβερνήσουν από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, χρησιμοποιώντας μας σαν αρνητικό παράδειγμα για να μην συνεργαστεί κανείς μαζί μας. Είναι τιμή για μας αυτό. Είναι τιμή να υπερασπιζόμαστε τη λαϊκή κατοικία και να έχουμε σχέδιο εφαρμόσιμο για το πώς μέσα στον καπιταλισμό μπορούν να σωθούν η πρώτη κατοικία και τα μικρομάγαζα από τα κόκκινα δάνεια. Είναι τιμή μας που λέμε τις εξορίξεις στην Κρήτη, ότι δεν δεχόμαστε την πράσινη μετάβαση των καπιταλιστών των Βρυξελών. Είναι τιμή μας που λέμε ότι δεν μπορούν 5 ολιγάρχες να έχουν πάρει την ενέργεια και ο ΣΥΡΙΖΑ επισταθάκι του συντοπίτη μας, αγαπητέ Αλέκο, να έχει ψηφίσει το χρηματιστήριο ενέργειας και να γίνεται ένα πάρτι κερδών με τα πορτοφόλια που δεν έχουν του μεσαίου και πιο αδύναμου Έλληνα πολίτη. Ανωτελεία. Κύριε Μαρινάκη, παρακαλώ. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά εμείς στην κυβέρνηση εντό των πλαισίων που έχουν τα σημερινά κόμματα που πάρει μια εξουσία, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε. Είναι γνωστά από χέρια τη λαϊκή αυτή η κυβέρνηση και δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια κυβέρνηση προτείνοντας κάποια επιμέρου ζητήματα και ουσιαστικά ο βασικός άξονας είναι εντό των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των συμφωνιών που ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα στα λειτουργικά. Ουσιαστικά θα είναι από το χέρι, δεν θα δώσει μόνο χέρι βοήθειας. Εμείς θέλουμε πραγματικά και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και τώρα έχουμε προτείνει προτάσεις νόμου το προηγούμενο διάστημα που δυστυχώς καταψήφισαν από τους άλλους. Προτείναμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κίνησης στα καύσιμα, το ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Να μην υπάρξει πληστηριασμό πρώτη κατοικία μέχρι ένα συμμεριμένο ποσό μέχρι 150.000 και μέχρι 150 τετραγωνικά. Να προστατευτούν χωράφια και μαγαζιά μικροεπαγγελματιών. Να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός. Δηλαδή, βάζουμε ζητήματα εδώ σήμερα, το παλεύουμε και έχουμε πρόταση πραγματικά εξουσίας, πρόγραμμα εξουσίας, που είναι πραγματικά σε μια κατεύθυνση διαφορετική από τους υπόλοιπους, είτε εκτός των τυχών, που βάζει το ζήτημα ότι ο αυτοκτούτος που παράγεται, που είναι τεράστιο σήμερα, για την ανάπτυξη των τεχνολογιών, της επιστήμης, να πάει σε αυτούς που παράγουν. Τα βασικά μέσα παραγωγής να έρθουν πραγματικά σε αυτούς που τον παράγουν. Είναι πραγματικά πρόγραμμα που είναι για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Γιατί σήμερα δυστυχώς τα τεράστια κέρδη πάνε στους λίγους. Είπα και προηγουμένως, τα τεράστια κέρδη που είχαν οι συγκεκριμένες εταιρείες, μεταξύ αυτών οι τέσσερις τιμικές τράπεζες που βγάζουν 820.000 σπίτια από τις κατοικίες
θα βγουν στο πρόβλημα διάστημα. Ενώ ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει στα φανς και μετά έκανε διώνυμο τις διαμαρτυρίες και εκεί πραγματικά πρωτοστάτουσαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα για να σωθούν κατοικίες και μόνο το κίνημα μπορεί να τις σώσει, αυτό είναι πραγματικότητα. Βάλαμε ζήτημα ουσιαστικά τα τεράστια κέρδη που έχουν οι εταιρείες ενέργειας, Motorola, Μεντιλινέως, τεράστια κέρδη, την ίδια στιγμή αναστενάζει ο λαός από τα λογαριασμούς ρεύματος. Να πούμε ότι υπάρχει, πως το λένε, το ζήτημα είπε η κυρία Γιαννουλάκη για το ΜΕΡΑ και ότι λέμε εμείς για το ΜΕΡΑ. Το ΜΕΡΑ δυστυχώς είναι γνωστή η επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη στη Βουλή ότι ψηφίζει το τρίτο μνημόνιο, ήταν υπουργός οικονομικών. Και αυτό το ψήφισε, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη, γιατί έπρεπε. Εκείνο δεν σα διέκοψε, αμέσως μετά. Λίγο υπομονή, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Άρα είναι ένα κόμμα που πραγματικά οι προτάσει του δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά. Είναι εντό των τυχών που λέμε εμεί, είναι στα πέτσα τη διαχείριση. Και που ουσιαστικά από αυτά που βάζει, δυστυχώ και η εμπειρία που είχαμε το εξάμεινο που ήταν υπουργό οικονομικών. Δεν είναι η καλύτερη εμπειρία ουσιαστικά και οι προτάσεις, μια σειρά ζητήματα που ήταν ουσιαστικά στην αντιλαϊκή κατεύθυνση. Ήθελα για να ολοκληρώσω. Εμείς πρέπει να πραγματικά, και αυτό είναι το βασικό, θα δώσουμε όλοι μας τις δυνάμεις να οργανωθεί ο λαός, να βγει στον δρόμο. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο. Πραγματικά για να παλέψει, να πάρει, να εμποδίσει καταστάσεις, να κερδίσει αυτά που δικαιούται. Και έχουμε θετικά παραδείγματα από αγώνες που οργανώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι οι οικοδόμοι που έλαψαν συλλογική σύμβαση με 30% αυξήσεις. Στην Κόσκο, στο κινέζικο μονοπόλιο αυτό στον Πειραιά, μετά από πολύμερη απεργία, κατάφεραν και έλαψαν αυξήσεις σημαντικές και συλλογική σύμβαση. Στη Λάρκο, ένα αγώνα μεγαλειώδη, τα λοιπάσματα στην Καβάλα. Υπάρχουν αγώνες όπως ήταν το 16 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των αγροτών, μετά από 45 μέρες τα μπλόκα. Που κατέβηκαν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα, που κατάφεραν και κατέκτησαν αφορολόγητο 8.500 ευρώ, που ήταν μια σημαντική κατάκτηση. Γιατί δυστυχώς σήμερα φέρει η κατάσταση. Αφορολόγητο πετρέλαιο παίρνουν οι εφοπλιστές, φορολογημένο πετρέλαιο παίρνουν οι αγρότες και οι επαγγελματίες. Εθελοντική φορολογία οι εφοπλιστές, αν θέλουν εθελοντικά πλέον να πληρώσουν, την ώρα που αναστενάζουν με την υπερφορολόγηση οι μικροεπαγγελματίες, ο εργαζόμενος λαός και η αγροτιά. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται μια μεγάλη αντίσταση προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι πραγματικά ο λαός να εμπιστευτεί το πρόγραμμά μας που είναι πραγματικά προς το συμφέρον του. Να έρθουμε λοιπόν σε αυτή την επισήμανση την οποία θέλετε να κάνετε ή διευκρίνηση κυρία Παγιανουλάκη στα όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει στην αναφορά ότι το ΜΕΡΑ25 ή ο επικεφαλής του Γιάννης Βαρουφάκης ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και ότι το ΜΕΡΑ25 υποτάσσεται και σας είπα ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσει τη σκέψη του, το λόγο του και αμέσως μετά θα πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η απόδειξη ότι είμαστε υπέρ των συμμαχιών είναι το ότι το ΜΕΡΑ25 έχει συμπράξει με αριστερές δυνάμεις, με ανέντακτους αριστερούς και πολίτες και κατεβαίνει στις εκλογές με το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Αυτός είναι ο τίτλος, έτσι κατεβαίνουμε στα ψηφοδέλτια και καλούμε και άλλους ανέντακτους και αριστερές δυνάμεις να πλαισιώσουν το πρόγραμμά μας και τον αγώνα μας. Τώρα θέλω να πω ότι να κάνω ένα σχόλιο καταρχήν ότι εγώ θα ήθελα απέναντι να έχω κάποιον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική αυτή την τετραετία, κάποιον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα προτιμούσα από το να έχω έναν εκπρόσωπο του ΚΚΕ και να αναγκάζομαι να κάνω, να αντιμάχομαι και να αντιπαραβάλω τα ψεύδι που λέει, γιατί είναι λυπηρό να διακινεί το ΚΚΕ fake news για μια επιστολή που έχει πει η ίδια η Βουλή ότι δεν υπάρχει στα αρχεία της και δεν την έχει ποτέ στείλει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάνω το ρητορικό ερώτημα στον κύριο Μαρινάκη, στον Αλέκο το Μαρινάκη που είμαστε γνωστοί και πορευόμαστε στους δρόμους των Χανίων χρόνια πολλά, έτσι.
και στις διαδηλώσεις και στα κινήματα. Γιατί αφού λέτε ότι ο Βαρουφάκης υπέγραψε μνημόνιο που αυτό είναι ψεύδος και δεν αποδεικνύεται, γιατί έφυγε μετά από την κυβέρνηση, γιατί δεν κάθισε, το ένα. Το άλλο, θέλω να πω ότι εγώ δεν είχα σκοπό να αναφέρω το ρόλο του ΚΚΕ στο δημοψήφισμα. Είμαι υποχρεωμένη όμως τώρα να το κάνω. Όταν το 62% του ελληνικού λαού έδωσε ένα ισχυρό όχι στην πρώτη κυβέρνηση αριστερά για να διαπραγματευτεί όχι μνημόνια με τους δανειστές, το ΚΚΕ έβγαινε δημόσια και έλεγε η ηγεσία του, γιατί ο κόσμος του έπραξε διαφορετικά, ότι εμείς πρέπει να ψηφίσουμε λευκό και δεν μας αφορούν αυτά τα αστικά δημοψηφίσματα. Το δεύτερο που θέλω να θυμίσω είναι ότι το ΚΚΕ και τον Ιούλιο του 1989 αλλά και τον Νοέμβριο του 1989 συμμετείχε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, τη μία υπό τον Πρωθυπουργό Τζανί Τζανετάκη, ειδικού σκοπού, και την άλλη με τον οικονομολόγο δεξιό Ξενοφών Ζολώτα. Λοιπόν, ας θυμόμαστε όλοι τις πράξεις μας για να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανιστό ή πυρό, και ας πάμε να δούμε πώς μπορούμε να συνθέσουμε υπέρ του κόσμου και της ελληνικής κοινωνίας που βάλεται. Εγώ θα συμφωνήσω ότι το ΚΚΕ έχει μια ισχυρή εκπροσώπηση στον κόσμο, στο συνδικαλισμό, όμως θέλω να πω σαν συνδικαλίστρια πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς το ΚΚΕ έχει χάσει τον έλεγχο ή το κάνει επί τούτου και προσπαθεί να χειραγωγήσει το συνδικαλιστικό κίνημα, και αυτό, κυρία Δουλγεράκη, και στους ακροατές σας απευθύνομαι, απομακρύνει πάρα πολλούς ανθρώπους της εργασίας. Δεν χρειαζόμαστε το 2023 έντονο κομματισμό και χειραγώγηση στο συνδικαλισμό, στο χώρο της εργασίας μας. Θέλουμε πλατιές οργανώσεις που να συμμετέχουν, ακομμάτιστες, ναι πολιτικές, που να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και να προσπαθούν για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Και επίσης θέλω να πω ότι όσο αφορά τον κατώτερο μισθό, εμείς δεν λέμε ούτε 880 ούτε 850 που παίζουν ένα μπαλάκι μεταξύ τους ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να καθιερωθεί αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή στον κατώτατο μισθό, στα επιδόματα και στις συντάξεις. Και το 880 που λέει ο Τσίπρας σε λίγο θα είναι πολύ χαμηλό, και το 900 να πούμε θα είναι πολύ χαμηλό. Με τον πληθωρισμό και όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία μας, το μόνο μέτρο που μπορεί να κουμπώσει είναι η δέσμευση της επόμενης κυβέρνησης του εργατικού κινήματος και των κομμάτων για καθιέρωση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων και των συντάξεων. Είμαστε καθαροί, είμαστε, και επίσης θέλω να θυμίσω ότι 4 χρόνια στη Βουλή, καταψηφίζουμε εμείς το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ την πλειοψηφία των μέτρων που έφερνε η δεξιά του Μητσοτάκη, αλλά θέλω να πω όμως ότι το ΜέΡΑ25 έχει φέρει μια σειρά νομοθετήματα που ουδέποτε, ενώ συμφωνεί στις γενικές θέσεις, δεν ψήφισε το ΚΚΕ. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε τις κυριαρχίες, το ποιος είναι κυρίαρχος, τους εργάτες, την κοινωνία της εργασίας, να σηκώσουμε χέρια, να δούμε πού μπορούμε να συνεργαστούμε η αριστερά του 21ου αιώνα, γιατί ο κόσμος εκεί έξω μας ακούει και περιμένει από μας. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη. Καταρχήν δεν αφισβητείται, και εγώ δεν θέλω να πω στην πραγματικά το σημερινό, παλεύουμε πραγματικά την πολιτική που ακολουθείται σήμερα, την κυρίαρχη πολιτική, αυτό είναι το μέτωπό μας. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα σε αυτό. Οι πολιτικές που ακολούθηκαν τα χρόνια, σε αυτό έχει ευθύνη για το ΜέΡΑ. Σαν ουσιαστικά ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τις αυταπάτες που έσπηραν προεκλογικά το 2012-2015 μεταξύ αυτού και το δημοψήφισμα. Εμείς είχαμε καταγγείλει όντως. Είχαν καμιά ψευδέστηση προς το που θα τραβήξει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και δικαιωθήκαμε όντως. Το όχι του ελληνικού λαού το έκανε σε μια βραδιά, το έκανε ναι. Και είχαμε καμιά ψευδέστηση και δικαιωθήκαμε. Ήταν ουσιαστικά για να πατήσει, ουσιαστικά για να ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησε, την αντιλαϊκή. Και όλα αυτά που είχε πει προεκλογικά. Είχαμε πει ότι τίποτα δεν θα ακολουθήσει. Θα κάψει τα μνημόνια, θα καταργήσει τον ΕΜΦΙΑ. Και ουσιαστικά δικαιωθήκαμε. Δεύτερο, για το όταν fake news βγήκε όντως, το έβγαλε ο ριζοσπάστης ότι ψήφισε το μνημόνιο ο κ. Βαρουφάκης, και είπαμε ότι για fake news.
πραγματικότητα ποια ήταν. Το έγγραφο βγήκε από την ίδια τη Βουλή και λέει την επιστολή που είχε στείλει ότι ψηφίζω το τρίτο μνημόνιο, στηρίζω το τρίτο μνημόνιο. Υπάρχει αυτή η επιστολή, δεν αμφισβητείται νομίζω και μπορούμε πολύ εύκολα πλέον στο διαδίκτυο να το βρούμε. Δεν υπάρχει σε αυτό η δεύτερη κουβέντα. Άρα η κ. Γερουλάκη δεν συμπληρωθεί τις εξελίξεις μετά την πρώτη ανακοίνωση που είχε κάνει το μέρα και στα επόμενες εξελίξεις. Όσο για το 90, είναι γνωστό τότε ότι είχε δημιουργηθεί το ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός του, που το ΚΚΕ συμμετείχε σε αυτό, που δυστυχώς είχαν παίξει κυρίαρχο ρόλο οι συγκεκριμένες δυνάμεις σήμερα που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι αγκάσεις του ΚΚΕ διασπάστηκαν αμέσως μετά. Έχουν πει ότι ήταν λάθος αυτές οι επιλογές. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε αυτοκριτικές. Και ήταν ειδικού σκοπού. Δεν είναι, τρεις μήνες ήταν το λεγόμενο τότε σκάνδαλο Κοσκοτά για να μην παραγραφούν. Ήταν πέντε ζητήματα: η ανόρθωση της εθνικής αντίστασης, η ΑΤΑ, η αυτοματική αναπροσαρμογή στους μισθούς. Ο πληθωρισμός έτρεχε, ήταν ένα κύριο αίτημα των εργαζομένων. Απαντάω δηλαδή σε κάποια ζητήματα που μπήκαν. Και δεύτερο, το συνδικαλιστικό κίνημα είναι γνωστό τώρα. Και αντιπάλευσα τόσα χρόνια και πήγε βάλαν πλάτες στου εργατοπατέρε στο ΓΕΣΕ. Για μας είναι πραγματικά δικαίωση, γιατί οι σημαντικές αυξήσεις που έχουμε σχεδόν σε όλα τα εργατικά κέντρα, μεταξύ αυτών και των μεγαλύτερων εργατικών κέντρων της Αθήνας, του Πειραιά, η στήριξη για ΣΕΕ με τεράστια αύξηση. Δεν είναι σαφώς και δεν είναι εμείς στα σωματεία, δεν κατηγορούμε, δεν βάζουμε ταμπέλα, δεν συμμετέχουμε στα ΚΚΕ. Οι κομμουνιστές συμμετέχουν στην πάλη, αυτή η λογική έχουμε. Είναι παραποίηση δηλαδή της αλήθειας αυτά που λέει η κυρία Γιαννουλάκη. Καμία σχέση, και αυτό και οι εργαζόμενοι μας δίνουν πολλαπλάσια δύναμη από το κομματικό ποσοστό που έχουμε. Είναι γνωστή η δύναμη που έχουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα από διάφορους πολιτικούς χώρους. Και έχουμε όμως λογική ρήξης για τη σημερινή πολιτική. Και γι' αυτό πραγματικά και μια σειρά αγώνες, είτε για τους πληστηριασμούς, είτε για τις συλλογικές συμβάσεις, είτε για την αύξηση του μεροκάματου, είτε για τους αγρότες. Γι' αυτό πραγματικά μεγαλειώδεις αγώνες οργανώνονται. Ευρωστάτες, κομμουνιστές, θα συμμετέχουν και άλλοι αγωνιστές, δεν υπάρχει αφισβήτηση για αυτό το θέμα και δεύτερη κουβέντα. Και εκεί πραγματικά είναι το παρήγορο ότι σημαντικές μάζες αλλάζουν επιλογές, μπαίνουν στη μάχη και γι' αυτό είμαστε και αισιόδοξοι για το επόμενο διάστημα, μέχρι και πολιτικά πραγματικά να οριμάσουν αυτές οι δυνάμεις, πραγματικά να ζήσουν μια άλλη πολιτική, να γίνει η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Το πρόγραμμά του να οθετηθεί από μεγαλύτερες μάζες, δεν θα έρθει μόνο με τις εκλογές, θα έρθει συμμετοχή μέσα από τα συνδικάτα, μέσα στους χώρους δουλειάς, να στηρίξει μια τέτοια εξουσία. Κύριε Μαρινάκη, πιστεύετε ότι απόψε θα βγούμε σοφότεροι από το debate των πολιτικών αρχηγών? Είναι γνωστό τώρα. Τα debate θα βγουν, όπως το λένε, γνωστό. Θα μας με μηνύματα επικοινωνιακά, θα προσπαθήσουν αυτοί που σωθούν θέλουν να κυβερνήσουν, να περάσουν μια σειρά υποσχέσεις που πραγματικά πολύ δύσκολα θα υλοποιηθούν και μόνο κατά την πίεση των εργαζομένων θα υλοποιηθούν. Καλό είναι, τα ακούσουμε, ακουστούν οι θέσεις, αλλά δεν έχουμε καμία ψευδέστηση, θα λύσουν ζητήματα μέσα από το debate. Εμείς είμαστε θετικοί, ψηφίσαμε υπέρ να γίνει, αλλά μην περιμένουμε και τεράστιες ότι από εκεί θα λυθούν ζητήματα υπέρ των εργαζομένων. Κυρία Γιαννουλάκη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Βέβαια δεν θα βγούμε σοφότεροι. Νομίζω ότι οι πολίτες πριν πάνε στην κάλπη θα γίνουν σοφότεροι αν κοιτάξουν προσεκτικά τα προγράμματα και τι λέει ο καθένας. Εμείς ένα παραπάνω στο Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, επειδή δαιμονοποιούμαστε και χρησιμοποιούμαστε από τα κόμματα τα δύο, τα τρία της εξουσίας με τα μεγαλύτερα ποσοστά, έχουμε μεγάλη ανάγκη να δει ο κόσμος το πρόγραμμά μας, να δει τι σημαίνει Οδυσσέας και κόκκινα δάνεια και πώς θα υπερασπιστούμε τα σπίτια, να δει τι σημαίνει Δήμητρα, που είναι ένας ψηφιακός τρόπος συναλλαγής παράλληλος, δυστυχώς παράλληλος με τις συστημικές τράπεζες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις συστημικές τράπεζες. Να δει το πρόγραμμά μας για τη δημόσια παιδεία, για την υγεία, και να καλούμε τους πολίτες, όπως όπου γινόμαστε, κυρία Δουλγεράκη, το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, ορατή, τόσο κερδίζουμε κόσμο. Μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία ο νέος κόσμος που μας πλαισιώνει, οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι εργαζόμενοι που βλέπουν λιγότερο τα συστημικά κανάλια και περισσότερο
βλέπουν πραγματικά το πρόγραμμα του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Είμαστε αισιόδοξοι. Φυσικά μπαίνουμε με αυξημένο ποσοστό στη Βουλή. Καθαρές κουβέντες, ρεαλιστική πολιτική, μέτρα για να ανακουφιστεί η κοινωνία σήμερα. Κυρία Γιαννουλάκη, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Καλή συνέχεια να έχετε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιθυμούσαμε, φαντάζομαι και ο κύριος Μαρινάκης, να είμαστε απέναντι με αυτούς που... Κυρία Γιαννουλάκη, ξέρετε κάτι, θα πρέπει να λείψει η στήρα πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι με τις κουβέντες σας δικαιώσατε την επιλογή μου και μένω εκεί. Δεν θα πω κάτι άλλο. Και με χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας χαιρετούμε από τα Χανιά. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Γεια σας, κυρία Δουλγεράκη. Γεια σας.